Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ενότητα της απόψινης εκπομπής. Με την κυρία Γεωργία Κουμπούνη, φίλη και συνεργάτητα της εκπομπής επί σειρά ετών, γνωστή δημοσιογράφος από την Αθήνα. Και να σημειώσουμε βεβαίως ότι είμαστε αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Είμαστε στις παραμονές των Χριστουγέννων. Να ευχηθούμε σε όλους καλά Χριστούγεννα, με υγεία για όλους εσάς και όλους τους φίλους της εκπομπής που μας παρακολουθείτε. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Τις καλύτερες ευχές δίνουμε και εμείς και οι καλεσμένοι της εκπομπής. Πάμε τώρα στη Γεωργία, λοιπόν, με την οποία θα δούμε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με μεσαιωνικούς πίνακες. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε ένα πίνακα που δείχνει τη Θεοτόκο και θα δούμε για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο, λοιπόν, θα δούμε να υπάρχουν σημεία και σύμβολα πάνω σε πίνακες. Όπως είπα, συγκεκριμένα θα εξετάσουμε έναν συγκεκριμένο πίνακα. Στο παρελθόν είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με μεσαιωνικούς πίνακες, τους οποίους αποτυπώνονταν μυστηριώδη αντικείμενα. Υπάρχει το θέμα αυτό, το έχουμε αναδείξει και άλλες φορές. Θα δούμε, λοιπόν, το ζήτημα το επίμαχο με την βοήθεια της Γεωργίας Κουμπούνη. Θα μας πει πάρα πολλά σε σχέση με τα σημεία και τα σύμβολα, σε σχέση με το αν μπορεί να υπάρχει μυστικισμός πίσω από όλα αυτά. Και έχει ενδιαφέρον, σαφέστατα. Λοιπόν, Γεωργία, καλησπέρα, καλημέρα, μάλλον. Σε ευχαριστώ που είσαι ξανά στην εκπομπή. Γεια σου, Βασίλη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο το Βόλο και σε όλη τη Θεσσαλία, που έχω πάρα πολλούς φίλους. Και εύχομαι να είσαστε από εδώ και πέρα πάντα καλά και με πολύ καλό καιρό. Να είσαι καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί εντάξει, περάσαμε. Ελπίζω να έχετε συνέλθει από τις τελευταίες πλημμύρες, να έχουν όλα μπει στη θέση τους. Έχουμε συνέλθει, έχουμε συνέλθει. Το σημερινό μας θέμα, Βασίλη, οι μάγοι που προσκύνησαν τον Χριστό. Ο πίνακας ονομάζεται το προσκύνημα των μάγων και απεικονίζει τη στιγμή που οι μάγοι πάνε να προσκυνήσουν τον Χριστό. Ναι. Όμως, το πρώτο πάμε στο πίνακα. Το βλέπουμε τώρα, εντωμεταξύ. Ναι, πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή στην Καινή Διαθήκη και να δούμε τι γνωρίζουμε για αυτούς τους μάγους. Είναι μάγοι, λοιπόν, που έρχονται εξ Ανατολών, προφανώς από την Περσία. Έρχονται όλοι από τον ίδιο, από το ίδιο σημείο. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, ακολουθούν ένα άστρο ή κάτι που μοιάζει με άστρο, το οποίο τους προμηνύει ότι θα γεννηθεί ένας βασιλιάς. Σίγουρα ήταν μέσα σε όλα τα άλλα, σοφοί, επιστήμονες κτλ. Ήταν σίγουρα και αστρολόγοι. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί για να μπορέσεις να μηνεύσεις ένα αστρονομικό γεγονός και ως κοσμικό γεγονός, δηλαδή δεν είπανε απλώς ότι εμφανίστηκε ένα περίεργο άστρο, είπαν ότι αυτό το άστρο μας δείχνει ότι γεννήθηκε ένας βασιλιάς. Άρα υπάρχει μία εξήγηση ενός αστρονομικού ή, αν θέλεις, αστρολογικού δεδομένου. Συνεπώς ήταν αστρολόγοι μέσα σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, ξεκινούν οι τρεις μάγοι να πάνε να βρουν το θείο βρέφος που γεννήθηκε το βασιλιά αυτόν, βασιλιά τον αποκαλούν. Θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι συνήθως όταν μιλάμε για άστρο που έχει να κάνει με βασιλείς ή με άστρο που έχει να κάνει με μεσίες ή μη θεούς, μιλάμε συνήθως για το Σύριο. Επειδή τώρα ο Σύριος εμφανίζεται συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και κάποιες άλλες εξαφανίζεται, συνήθως, μάλιστα, φεύγει από το προσκήνιο το ουράνιο όταν εμφανίζεται το ζώδιο του Σκορπιού. Πιθανώς, λοιπόν, εμφανίστηκε κάποια στιγμή σε μια στιγμή που δεν θα έπρεπε να εμφανιζόταν. Δηλαδή, αν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο άστρο που συνδέεται με αυτή την κατάσταση, αν μιλάμε τώρα για ένα κομίτι, μια συναστρία πλανητών, ένα άλλο φαινόμενο, είναι ένα άλλο θέμα. Αν όμως μιλάμε για κάποιο άστρο ή βασιλικό αστέρα ή απρανή αστέρα που συνήθως ταυτίζεται αστρολογικά με έναν βασιλιά, έναν μεσία, έναν ημίθεο, μιλάμε για το συγκεκριμένο αστέρι. Αν, λοιπόν, εμφανίστηκε κάποια στιγμή που δεν θα μπορούσε να εμφανιζόταν στον ουρανό, αυτό θα ήταν ένα τρομερό σημάδι. Αυτό το λέω έτσι πληροφοριακά, γιατί δίνονται πολλές ημερομηνίες για την πιθανή γέννηση του Χριστού, με πιο λογική περίπου την Άνοιξη. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Χριστός ανήκε στο ζώδιο των Ιχθύων. Έχουν δοθεί όμως και άλλες ημερομηνίες, μία από τις οποίες είναι και 12 Νοεμβρίου, το 10 Νοεμβρίου, που είναι μια ημερομηνία που ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού. Γι' αυτό λέω πιθανώς
να εμφανίστηκε το άστρο σε κάποια στιγμή που δεν μπορούσε να εμφανιστεί, δεν εμφανιζόταν συνήθως. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που μας προβληματίζει σε σχέση με τους μάγους είναι το εξής. Πάνε λοιπόν τρεις μάγοι, μάγοι τους αποκαλεί και εκείνη η Διαθήκη, έτσι. Mm-hmm. Σε όλα τα Ευαγγέλια δεν τους αποκαλεί με άλλο όνομα. Δηλαδή δεν λέει σοφοί. Λες εσύ τώρα ότι ήταν επιστήμονες όμως. Οι προφήτες, οι επιστήμονες, οι δεν ξέρω τι. Λες εσύ λέει, όμως ότι ήταν και επιστήμονες παράλληλα όμως. Ναι, και το ξέρουμε. Ναι. Καλά, μα κοίταξε, όταν μιλάμε για μάγους στην αρχαιότητα, μιλάμε σίγουρα για εγγράμμα τους, δεν μιλάμε τώρα για τη μαγεία της πλάκας. Μάλιστα. Την κυρία Κατίνα που έριχνε, ξέρω εγώ, έκανε καταδέσμους κλπ. Ακόμα και οι κατάδεσμοι, δηλαδή που γράφαν κείμενα. Γι' αυτό και συνήθως ήταν μάγοι άντρες στην αρχαιότητα, γιατί μόνο οι άντρες συνήθως γνώριζαν γράμματα στις περισσότερες κοινωνίες αρχές, όχι σε όλες. Γι' αυτό και μιλάμε για εγγράμματους ανθρώπους, όπως και να έχει. Έτσι. Κάτι το οποίο άλλαξε το μεσαίωνα. Δηλαδή το μεσαίωνα, ο μεσαιωνικός μάγος είναι αυτός που λέμε ο μαύρος μάγος, με τα μάτια της άχνης, με τα πόδια, δεν ξέρω εγώ, του βατράκου. Αυτά τα γκροτέσκα, ας πούμε, ναι, ναι, τα λίγο gothic, λίγο Halloween καταστάσεις. Αυτός είναι ο μεσαιωνικός μάγος. Ο αρχαίος μάγος, εκτός από τον πολύ πολύ αρχαίο, που και αυτός ακόμα, δηλαδή ο μάγος της φυλής, αν το θέλεις στα σπήλια ή σε μια πρωτόγονη φύλη, σίγουρα γνωρίζει πολύ περισσότερα γύρω από βότανα ή από οτιδήποτε. Αλλά συνήθως ο μάγος στην εποχή που μιλάμε, την εποχή του Χριστού, είναι ένα άτομο που είναι μορφωμένο έτσι κι αλλιώς. Ξεκινούν λοιπόν να πάνε να βρουν αυτό το θείο βρέφος. Φτάνουν στη Φάτνη, πριν πάνε στη Φάτνη, πολλοί λένε μάλιστα ότι δεν τον προσκύνησαν στη Φάτνη, αλλά τον προσκύνησαν αφού του είχε πάει σε σπίτι ο Χριστός, δηλαδή όχι στη Φάτνη, αλλά αφού του είχε πάει σε σπίτι. Αυτό είναι τώρα κάτι που συζητιέται. Πέρασαν από τον Ηρώδη, όπως είναι γνωστό, έτσι. Γιατί φαντάστηκαν ότι ο βασιλιάς θα γεννηθεί εκεί που είναι το παλάτι του Ισραήλ. Ωραία. Πάνε λοιπόν στο θείο βρέφος και η Παναγία δεν τους διώχνει με τα βδελμίας. Ο Ιωσήφ δεν τους διώχνει, δηλαδή δεν τους φέρονται άσχημα. Δεν τους φέρονται άσχημα και μάλιστα τους δίνουν τρία συμβολικά δώρα, σμύρνα, χρυσό και λιβάνι νομίζω. Που είναι και τα τρία συμβολικά. Το καθένα έχει το συμβολισμό, αυτό δεν έχει σημασία τώρα αυτή τη στιγμή να το πούμε. Βλέπουμε όμως ότι η Παναγία δεν τους διώχνει. Δηλαδή δεν έχει την αντιμετώπιση που θα έχει ένα σημερινός, ας πούμε, ιερέας ή κάποιος άλλος που θα έλεγε τι μάγος, πάρε δρόμο, φύγει, ας πούμε. Έτσι. Το αντίθετο, δέχονται τα δώρα, δέχονται. Βέβαια μέσα από αυτό το συμβολισμό πιθανώς να θέλει να μας δείξει ο Απόστολος, η Απόστολη που γράφει τα Ευαγγέλια, ότι τον προσκυνούν το Χριστό και οι εθνικοί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν είναι Ιουδαίοι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παύει να είναι μια περίεργη μαρτυρία, διότι μετά στην πορεία των χριστιανικών χρόνων η μαγεία είναι κάτι καταδικαστέο. Πάντως, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια η μαγεία δεν είναι τόσο καταδικαστέα από τους πρώτους χριστιανούς. Και μάλιστα θα δούμε ότι υπάρχουν περιοχές όπως το Σαν Κλεμέντε, μια εκκλησία στη Ρώμη, όπου συλλειτουργούν οι πρώτοι χριστιανοί, που κρύβονται βέβαια, μαζί με μυθραϊστές. Ναι. Και θα δούμε αστρολογικά σύμβολα, παγανιστικά. Είναι γεγονός ότι ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια είχε προσμίξεις από τους γνωστικούς και όλα αυτά που λες επίσης. Η γνωστική είναι μια άλλη ιστορία. Θα έλεγα ότι οι γνωστικοί έχουν πιο πολύ σχέση με τον Ιουδαϊσμό και λιγότερο με τον Χριστιανισμό, αλλά μπορώ να σου κάνω μια αναφορά εδώ. Πολλά πράγματα από τον αρχαίο κόσμο έχουν περάσει μες στη χριστιανική θρησκεία, και ένα από αυτό είναι η Αγία Τριάδα. Ναι. Η Αγία Τριάδα, δηλαδή δεν υπάρχει στους Εβραίους Αγία Τριάδα. Ο Θεός είναι ένας, ο Γιαχβέ. Για μας όμως είναι τριαδικός Θεός. Έτσι, ναι. Υπάρχει μια διαφοροποίηση κατευθείαν από την Ιουδαϊκή στη χριστιανική θρησκεία. Οι γνωστικοί όμως σε μεγάλο βαθμό είχαν την λεγόμενη, όπως λέμε εμείς, Αγία Τριάδα, Αγία Τετράδα, mm-hmm. που ήταν ο Γιαχβέ, η Λίλιθ, ο Αδάμ και η Εύα. Mm-hmm. Μητέρα, πατέρας, γιος και κόρη. Εν πάση περιπτώσει αυτό όμως δεν έχει σχέση. Επίσημα η Ιουδαϊκή θρησκεία έχει έναν Θεό. Εμείς έχουμε έναν Θεό, αλλά που ταυτόχρονα είναι τρία πρόσωπα.
Είναι τρεις και οι μάγοι. Είναι συμβολικό το νούμερο 3, αν και πολλοί λένε ότι μπορεί να ήταν και περισσότεροι. Πάντως, από ό,τι διαβάζουμε, κυρίως στα απόκριφα Ευαγγέλια, ήταν τρεις και μάλιστα δίνουν και τα ονόματά τους. Γκασπάρ, Βαλτάσαρ και δεν θυμάμαι τον τρίτο. Τώρα, αφού έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή, θα σε πάω στο συγκεκριμένο πίνακα. Η προσκύνηση των μάγων, λοιπόν, είναι ένα πολύ αγαπημένο θέμα και μάλιστα το πιο διάσημο από αυτούς τους πίνακες με τον τίτλο «Το προσκύνημα των μάγων» είναι του Νταβίντσι. Έχει κάνει και ο Νταβίντσι ένα τέτοιο πίνακα. Εμείς θα πάμε όμως σε ένα του Σάντρο Μποτιτσέλη, το οποίο φτιάχθηκε περίπου το 1475 μετά Χριστόν, είμαστε πια στην Ιταλική Αναγέννηση. Πληρώθηκε από τον Κάσπαρε Τζανόβι Ντελάμα, ένα πολύ πλούσιο έμπορο, θα μπορούσαμε να το πούμε και τραπεζίτη της εποχής, δηλαδή σε κάτι σαν τραπεζίτη έμπορο με πολλές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ο οποίος είχε και στενή σε επαφές με τους Μεδίκους. Τώρα, οι Μέδικοι, για την ιστορία θα το πούμε, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, είναι πασίγνωστη και ισχυρή οικογένεια της Αναγέννησης που έδρασε στη Φλωρεντία. Στην αυλή τους έγιναν μερικά από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά και επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής, και ένας από αυτούς μάλιστα υπήρξε και πάπας, ο πάπας Λεωνέο Δέκατος, αν θυμάμαι καλά. Η οικογένεια των Μεδίκων, λοιπόν, είχε κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, θα τα πούμε παρακάτω. Πάντως ήταν η οικογένεια των Μεδίκων μαζί με τους Στρότσι και κάποιους άλλους, Σφόρτσα και κάποιους άλλους, είναι οικογένειες που ουσιαστικά έχτισαν την Αναγέννηση. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι φέρανε το νέο πνεύμα της Αναγέννησης, ξέφυγαν από τα στενά θρησκευτικά πλαίσια της Καθολικής Εκκλησίας, βοήθησε βέβαια και η πτώση της πόλης που πήγαν μετά αρκετοί Έλληνες και πριν και μετά από το Βυζάντιο στην Δύση και φέρανε πάρα πολλές πληροφορίες. Οι Μέδικοι είχαν και τη συνήθεια να εξαγοράζουν πολύ ακριβά παπύρους από τους Βυζαντινούς ή μετά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από ιερείς παπάδες δηλαδή, μοναχούς κτλ, τους οποίους συνήθως τους μετέφεραν οι ιερείς μέσα σε καλάμια. Και από αυτόν τον τρόπο έφτασαν και τα ερμητικά κείμενα. Δηλαδή ο καλόγερος έβαζε τους παπύρους μέσα σε ένα καλάμι που το είχε σαν μπαστούνι, ότι το κρατούσε και καλά για να τον βοηθάει να περπατάει. Και με αυτόν τον τρόπο μετέφεραν αρκετά κείμενα από την Ανατολή, από το Βυζάντιο συγκεκριμένα, ή την Κωνσταντινούπολη, και όλη την παλιά Βυζαντινή Αυτοκρατορία τα μετέφεραν στη Δύση. Yeah. Λοιπόν, με το που ξεκινάει λοιπόν η ιστορία των Μεδίκων, ξεκινάει ουσιαστικά και μια ιστορία νέας μαγείας. Μάλιστα. Και λίγο πριν από τους Μεδίκους, στη Δύση, η οποία είναι βασισμένη όμως, εδώ πάμε πάλι στον αρχαίο τρόπο σκέψης. Κατάλαβα, όχι στον μεσαιωνικό μάγο, τον μαύρο τον κτλ, αλλά σε έναν μάγο επιστήμονα, καλλιτέχνη, ένα γόμο universalis, μιλάς για μια εποχή όπως υπήρχαν και αλχημιστές, μεταξύ των οποίων είναι και αστρολόγος και μάγος και όλα αυτά, και φιλόσοφος, απαραίτητα φιλόσοφος, και μάλιστα θα δούμε και ιερείς που έχουν τέτοιες γνώσεις, όπως ο Μαρσίλιο Φιτσίνο για παράδειγμα. Μάλιστα. Τώρα Γεωργία, συγγνώμη, να επιστρέψουμε όμως στον πίνακα, να τον αποκωδικοποιήσουμε. Ναι, κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή για να σου πω κάτι. Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε την παρθένο την Μαρία, που ακριβώς από πάνω της πέφτει το φως του άστρου, κομίτης ό,τι και να είναι αυτό, κρατάει στα χέρια της τον Ιησού, και πίσω της είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος λαγοκοιμάται κατά το πρότυπο του Ματθαίου, του Ευαγγελίου του Ματθαίου, που είδε στον ύπνο του να πάρει το βρέφος η Μαρία και να φύγει, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι μάγοι ως άνθρωποι, και εδώ είναι μια πολύ ωραία, πάρα πολύ έξυπνη τοποθέτηση, δηλαδή θα μπορούσαν από αυτή να πιαστούν οι χριστιανοί και οι ιερείς και να μιλήσουν για την αστρολογία και όχι από όλα τα άλλα τα χαζά, ότι όσο σοφός και να είσαι, δεν είσαι Θεός. Μπορεί να ήταν σοφοί οι μάγοι, αλλά έκαναν το λάθος να πάνε στον Ηρώδη, να πούνε για το μωρό που θα γεννηθεί, να σφαχτούν χιλιάδες βρέφη λοιπόν
γιατί νόμιζε ότι ο Ηρώδης έτσι θα σκοτώσει τον νέο βασιλιά. Και χωρίς να το θέλουν, κάνανε και καλό, κάνανε και κακό. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς είναι άνθρωποι. Άρα όσο σοφός και να είσαι και φιλόσοφος και μάγος και αστρολόγος και δεν ξέρω τι, είσαι άνθρωπος. Εδώ είναι η ανωτερότητα του Χριστού σε σχέση με τους οποιοδήποτε μάγους πέρασαν, φιλοσόφους ή οτιδήποτε μέσα από την ιστορία, ότι μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι σοφό με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να βλάψει, ούτε κατά λάθος. Φεύγω λοιπόν από τη θεωρία για τη Σεντάλιζα και πάμε στο συγκεκριμένο πίνακα, όπου παρατηρούμε λοιπόν τη Μαρία με το βρέφος. Πίσω της είναι η Ιωσήφ που λαγοκοιμάται, γιατί θα δει το όνειρο να πάρει τη Μαρία και να φύγει στην Αίγυπτο. Και από κάτω είναι ο πρώτος μάγος, ο οποίος αγγίζει τα πόδια του βρέφους, και αυτός είναι ο Κόσμο των Μεδίκων. Ο πρώτος δηλαδή σημαντικός μέδικος. Όλα τα πρόσωπα που βλέπουμε στην προσκύνηση των μάγων είναι ιστορικά πρόσωπα. Κανένας τους δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ή ένα μοντέλο ή ένα έτσι πρόσωπο φανταστικό του καλλιτέχνη. Και πάμε λοιπόν από αριστερά, όπως βλέπουμε τον πίνακα, προς το δεξιά, να πούμε ποιοι είναι ο καθένας. Λοιπόν, αυτός που κρατάει του βρέφου στα πόδια είναι ο Κόσμο των Μεδίκων, ο γυραιός, ο πρώτος σημαντικός ηγεμόνας των Μεδίκων, ο οποίος έχει πεθάνει όταν ολοκληρώνεται ο πίνακας. Λοιπόν, από τα αριστερά ξεκινώντας, αυτός ο νόστιμος νεαρός με το μπλε μόβ, ας πούμε, μπλουζάκι, να σου το πω έτσι, είναι ο Λορέτζο των Μεδίκων, έτσι. Δίπλα του είναι ο Πολιτσιάνο, συγγνώμη γιατί με παίρνει τηλέφωνο να το κλείσω. Λοιπόν, ο Πολιτσιάνο είναι ο Άντζελο Αμπογκίνι. Το Πολιτσιάνο ήταν ψευδόνυμό του, Ιταλός λόγιος μελετητής, κληρικός και ποιητής της Αναγέννησης, της Φλωρεντινής Αναγέννησης, αλλά και εκτός από τη φιλολογία φαίνεται ότι είχε ασχοληθεί αρκετά και με τη φιλοσοφία. Ο δεύτερος λοιπόν μετά τον Κόσμο που κουμπάει επάνω του είναι ο Άντζελο Αμπογκίνι ή Πολιτσιάνο. Λοιπόν, μετά ο τρίτος στη σειρά είναι ο Πίκο Ντελαμιράντολα, αυτός με το μακρύ φόρεμα και το μαύρο μανδύα. Είναι ο Πίκο Ντελαμιράντολα. Ο Πίκο Ντελαμιράντολα λοιπόν είναι ένας φιλόσοφος της Αναγέννησης, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τον εβραϊκό μυστικισμό και ειδικά με την Καμπαλά. Πρόσεξε, όταν μιλάμε τώρα για την Καμπαλά, δεν μιλάμε για τη σύγχρονη αίρεση. Μάλιστα. Μιλάμε για το βιβλίο το μυστικιστικό των Εβραίων, και μάλιστα ο ίδιος είχε πολύ μεγάλη σχέση με την εβραϊκή κοινωνία της εποχής και της περιοχής, και πήρε πολύ γνώση από αυτούς. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους της Αναγέννησης, ο Πίκο Ντελαμιράντολα, μάγος και ο ίδιος και καμπαλιστής. Μάλιστα. Συνεχίζω. Το τέταρτο πρόσωπο που φαίνεται να κοιτάει προς τα εμάς, αν μπορείτε να το δείτε από πίσω, είναι ο Λάμι, αυτός ο οποίος με λίγα λόγια έδωσε τα λεφτά για να γίνει αυτός ο πίνακας που λέγαμε ο πολύ γνωστός άνθρωπος, ο χρηματιστής. Mm-hmm. Έτσι, μπροστά στο Χριστό λοιπόν είναι ο Κόσμο των Μεδίκων. Και τώρα πάμε στον άνθρωπο που είναι πίσω από τον κόσμο, με τον κόκκινο μανδύα και το λευκό, που είναι ο Γκοτόσο. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω, γιατί τα έχω κρατήσει σημειώσεις για τον καθέναν τους. Ναι. Δεν το έχω τώρα μπροστά μου, θα το βρω μετά. Λοιπόν, το νούμερο... Τέλος πάντων, βρες το γιατί θα το μοντάρουμε. Θα το βρω αυτό που μην ανησυχείς. Δεν είμαστε ζωντανά, θα το μοντάρουμε. Ο άλλος δίπλα του με το λευκό που κάθεται με τα χέρια τεντωμένα είναι ο Τζιοβάνι των Μεδίκων. Ο άλλος που είναι ακριβώς δίπλα, ο Όρθιος, με το μαύρο και κόκκινο σακάκι,
είναι ο Τζουλιάνο των Μεδίκων και πίσω από αυτόν είναι ο Στρότσι. Ο Στρότσι τώρα είναι μια άλλη ισχυρή οικογένεια της Φλωρετίας, ο Φίλιππος Στρότσι, πολιτικός αντίπαλος των Μεδίκων, που η διαμάχη του κράτησε τουλάχιστον 49 χρόνια. Ένα περίεργο εδώ που υπάρχει είναι πώς βρέθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέσα σε αυτό το πίνακα. Γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν εχθρός με τους Μεδίκους. Προφανώς αυτό έγινε πολύ μετά, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός φαίνεται εδώ πέρα να έχει ένα ρόλο, εντάξει, στον πίνακα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους υπολείπους. Πάμε, ναι. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον, δίπλα ακριβώς από τον Στρότσι, αυτός ο τύπος με το μουσι και το ωραίο καπέλο και το γαλάζιο, που είναι δίπλα ακριβώς που φαίνεται, είναι ο Ιωάννης Αργυρόπουλος. Ιωάννης Αργυρόπουλος. Ιωάννης Αργυρόπουλος. Μάλιστα. Ελληνικότατο το όνομα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Λοιπόν, λόγιος μαθητής του Ιωάννη του Χορτασμένου, σημαντική προσωπικότητα της Ιταλικής αναγέννησης. Μισό λεπτό. Αυτοί όμως δεν είναι οι κανονικοί μάγοι που πήγαν στο Χριστό, απλώς συμβολικά βάλανε αυτό. Όχι, βέβαια, αυτό είναι το περίεργο. Θα σου πω μετά γιατί όλοι αυτοί λένε τους εαυτούς τους μάγους. Θα σου πω μετά γιατί. Μήπως γιατί. Μας ενδιαφέρει να δούμε. Μισό λεπτό. Μήπως γιατί σε ένα ρεύμα εκείνης της εποχής του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, κάποιοι μυστικιστές ή που ήταν σε φιλοσοφικές λέσχες θεωρούσαν συμβολικό ή σημαντικό στην πνευματική τους ανέλυξη να δώσουν μια εικόνα ότι ήταν κοντά στο Θεό ή σε ένα μύστη όπως θεωρούσαν τον Χριστό αυτοί, κάπως έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Ουσιαστικά μας λένε είμαστε μάγοι. Αυτό μας λένε επί της ουσίας. Ήταν κύκλος μάγων. Ήταν κύκλος ανθρώπων που ήταν αλχημιστές, ναι, μάγοι. Όλοι αυτοί που θεωρούνταν η ελίτ, η πνευματική της εποχής, κάπως, ας πούμε. Ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα είναι και χριστιανοί. Ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνδυάζουν, ναι, τις αρχές της φυσικής μαγείας, μιλάμε πάντα για τη φυσική μαγεία και για τη μαύρη μαγεία, ναι, με στο χριστιανισμό. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ, ναι, πέρα. Καταλαβαίνω το μοτίβο, ναι. Καταλαβαίνω το μοτίβο. Και μάλιστα το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι οι Μεδικοί είχαν σχηματίσει ένα κύκλο, τον κύκλο των Κρονίων. Βέβαια δεν σου είπα τον Ιωάννη Αργυρόπουλο, σιγά σιγά. Λοιπόν, τον κύκλο των Κρονίων, οι οποίοι, τι σημαίνει αυτό, επειδή λοιπόν η οικογένεια των Μεδίκων ήταν πολύ δυνατοί άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ φιλάσθενοι όλοι τους. Πιστεύανε ότι ήταν όλοι χτυπημένοι από τον Κρόνο, ψάχνοντας λοιπόν να βρούνε για ποιο λόγο ήταν όλοι ασθενικοί. Βλέπανε ότι όλοι είχαν στο χάρτη τους πολύ δυνατό Κρόνο. Αυτό τώρα, εντάξει, αστρολογικά δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, αλλά είχαν φτιάξει λοιπόν ένα κύκλο που λεγόταν ο κύκλος των Κρονίων και προσπαθούσαν μέσα από αυτό τον κύκλο, έτσι, να διώξουν τις κακές επιρροές του Κρόνου και να φέρουν τύχη στους εαυτούς τους. Θα πούμε μετά με ποιο τρόπο το κάνανε αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε εδώ τώρα πάντως είναι ότι ουσιαστικά παρουσιάζονται ξεκάθαρα ως μάγοι. Μάλιστα. Δηλαδή δηλώνουν την ιδιότητά τους κανονικά. Έτσι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, πρέπει να πούμε εδώ πέρα. Λοιπόν,
Να γυρίσω λίγο στον Ιωάννη τον Αργυρόπουλο για να σου πω και τα υπόλοιπα. Πάμε, ναι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1415, έφυγε για τη Ρώμη μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Υπήρξε πολύς μαθητής ενός μεγάλου λόγιου, του Ιωάννη του Προτασμένου, και φτάνει στην Ιταλία το 1438 με τη σύνοδο της Φεράρας. Η σύνοδος Φεράρας ήταν αυτή που προσπάθησαν τελευταία φορά να ενωθούν οι Δυτικοί με τους Ανατολικούς, να σταματήσει το σχήμα για να σωθεί η Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια προσπάθεια που έκανε ένας από τους παλαιολόγους να ενωθούν για να μην πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Δεν πέτυχε. Πάντως ο ίδιος ο Ιωάννης Αργυρόπουλος ήταν από τους ενωτικούς, δηλαδή από αυτούς που θέλανε την ένωση. Όταν λοιπόν σταμάτησε αυτή η προσπάθεια, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, πήγε στη συνέχεια και έμεινε ως την άλωση στην Κωνσταντινούπολη και ξαναγύρισε πάλι, πήγε μετά στο σποτάτο του Μωρέου, στο Οθωμάτο τον Παλαιολόγο, και ξαναγύρισε στη Δύση, έτσι, για να προκαλέσει οργάνωση της σταυροφορίας των Ρωμαιοκαθολικών κατά των Οθωμανών, κάτι που δεν το κατάφερε. Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς, της μεγαλύτερης μαθηματικής ευφυΐας της εποχής και πολύ μεγάλος φιλόσοφος. Ωραία. Λοιπόν, ο νεαρός ξανθός με το κάπως πορτοκαλί, που είναι τελευταίος στον πίνακα, έτσι, ναι, και κοιτάει προς εμάς, είναι ο ίδιος ο Σάντρο ο Μποτιτσέλη. Είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα αυτός ο πίνακας είναι από ποια εποχή είναι? 1400... Ξέρουμε χρονολογία ίσως. Φτιάχνεται 1475 περίπου. 1575. Ναι. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο νόσημος ο Ξανθούλης είναι ο φίλος μας ο Σάντρο Μποτιτσέλη που τη ζωγραφίσει τον πίνακα. Και ακριβώς πίσω του με το καπέλο, το μετευτερό που έχει, το μπλε, είναι ο Λορέντζο Τορναμπουόνι, ο γιος ενός πολύ πλούσιου τραπεζίτη, που αργότερα και μιας μεγάλης ευγενούς της εποχής, της Φραντσέσκα Ντι Λούκα Πίτι, ο οποίος όμως κατηγορήθηκε για συνωμοσία σε κάποια πολιτική ίντρικα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Αυτός όμως που τον καταδίκασε σε θάνατο λιτσαρίστηκε από τους Τουρναμπουόνι, δηλαδή την οικογένεια του Λορέντζο, αυτού που φαίνεται στον πίνακα, λίγο μετά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας όλο αυτό για τον πίνακα και λέγοντας όλη την ιστορία, πάμε να πούμε τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με τον αναγεννησιακό μάγο. Ο αναγεννησιακός μάγος, που εδώ παρουσιάζονται ποιοι ήταν, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να συστήνονται, δηλαδή σαν να έχουμε βγάλει μια φωτογραφία όλοι μαζί, ντυμένοι ας πούμε, ξέρω εγώ, γελάκια και Παναγία και Χριστούλης και Ιωσήφ, πώς κάνουν τα παιδάκια στο σχολείο ας πούμε, όταν έχουμε γιορτές. Ναι. Και να, αυτοί που κάνουν όλο αυτό να λέμε ότι ξέρετε, εμείς όλοι είμαστε αγγελάκια, παράδειγμα. Εδώ λοιπόν σου λένε, εμείς όλοι εδώ είμαστε οι μάγοι. Και είναι μάγοι. Και τους περισσότερους το ξέρουμε. Τώρα, για να πάμε στον ίδιο τον Μποτιτσέλη. Ο Μποτιτσέλη ήταν, εκτός από ζωγράφος και πολλά άλλα πράγματα, ήταν και ο ίδιος μάγος και μάλιστα ήταν ο κυριότερος καλλιτέχνης στην Αυλή των Μεδίκων, που είχε ζωγραφίσει δύο μεγάλους πίνακες, την Πριμαβέρα και την Γέννηση της Αφροδίτης, οι οποίοι και οι δύο είναι μαγικά ταλισμάνα. Και φτιάχτηκαν για την οικογένεια των Μεδίκων με σκοπό να διώξουν την αρνητική επιρροή του Κρόνου και να φέρουν στην οικογένεια τη θετική επιρροή του Δία, της Αφροδίτης, των Χαρίτων κλπ. Ώστε η οικογένεια να ευδοκιμήσει, κάτι και το οποίο συνέβη. Δηλαδή ουσιαστικά οι Μεδικοί, γνωρίζοντας ότι είναι ασφυλάστενοι και ότι είναι αδύναμοι στο σώμα οι περισσότεροι, φροντίζουν με τα κατάλληλα μαγικά ταλισμάνα, τα περισσότερα τα οποία είναι πίνακες, παρακαλώ, ή γλυπτά, ή έργα τέχνης, να φέρουν στον εαυτό τους τύχη.
Λοιπόν, σου έδειξα αυτό το πίνακα. Υπάρχουν και άλλοι με το τίτλο «Η προσκύνηση των μάγων» που έχουν αντίστοιχα περίεργα χαρακτηριστικά και σύμβολα. Απλώς για να σου δώσω μια εικόνα της Ιταλικής αναγέννησης και της λογικής της, αλλά και να δούμε τον πίνακα από ένα άλλο πρίσμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι. Κάπου εδώ τελείωσε η δική μου... Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς το εξής. Το είπα και στην εισαγωγή και στον πρόλογο για όσους ερευνούν αυτά τα θέματα. Και εμείς εδώ το κάνουμε τόσα χρόνια και με ανθρώπους όπως είσαι και εσύ και έχουμε και, θα το πω, είναι καλό αυτό για μας, μεγάλο κοινό αυτή η εκπομπή εδώ. Υπάρχει πολύ λοιπόν, τώρα, αυτό που λέμε δεν είναι τις παραμύθια της αλήμας, διότι αυτά... Ναι, αυτό ακριβώς το να πω, ναι. Αυτά είναι σημαντικά επιστήμια, έτσι. Ακριβώς. Αυτό λέω και λοιπόν, θέλω να πω το εξής λοιπόν. Στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει ακόμα σκοταδισμός και να λένε, α, ξέρετε κύριοι μου, αυτό είναι μια ωραία ζωγραφική του Νταβίντσι που... Εδώ έχει και λίγο από αυτό και λίγο από το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι ή άλλο, αλλά στην πραγματικότητα στην Ιταλία και γενικά στη Δύση διδάσκεται κανονικά τι σημαίνει αναγέννηση. Ναι. Διδάσκεται κανονικά η φιλοσοφία. Ακριβώς εγώ αυτό που ήθελα να πω λοιπόν, συγγνώμη λίγο Γεωργία, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Συγγνώμη λίγο. Βλέπεις ότι στο Μεσαίωνα, επειδή έχω κάνει πολλές εκπομπές και με τον κύριο Γιαννουλάκη για τα μυστικά ρεύματα και τις μυστικές ομάδες εκείνης της εποχής, τους Ροδόσταυρους, τους Τέκτονες, όλα αυτά. Μισό λεπτό λίγο, να τελειώσω να δεις που θέλω να καταλήξω. Βλέπουμε, όπως με το θέμα των μεσαιωνικών απεικονίσεων εκεί, τους πίνακες του Μεσαίωνα που έχουν τα άτια πάνω τους, ότι υπήρχε πραγματικά μια εποχή, η αναγέννηση όπως λες και εσύ, που είχαν πολύ μεγάλη γνώση συσσωρευμένη, κυρίως όμως αυτές οι μυστικές ομάδες, όπου ήταν μοιημένοι πολλοί από αυτούς. Mm-hmm. Και όλο αυτό το ρεύμα, όλο αυτό το ρεύμα εκείνης της εποχής, της αναγέννησης που είχε στο επίκεντρο και την αρχαία Ελλάδα και τη γνώση από την αρχαία Ελλάδα. Μα όλα αυτά, κοίταξε να δεις, όλα αυτά βασιστήκανε στο... Επηρέασε μέχρι και την Επανάσταση του 1821 όλο αυτό. Ναι, ο Πιέρο Ιλκοντόσο, συγγνώμη που το ξέχασα να το πω, είναι ο Πέτρος των Μεδίκων ή ο Ποδάγρας, όπως το λέγανε, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί έχει πρόβλημα. Σου είπα ότι γενικώς ήταν ασθενική. Το πρόσωπο που ξεχάσα να αναφέρω. Λοιπόν, για να κλείσω εδώ θα σου πω το εξής. Πρόσεξε να δεις. Είχαν μια γνώση την οποία, η οποία έφερνε πάρα πολύ την γνώση, την νεοπλατωνική, την ερμηνεία, ναι, ναι. Ουσιαστικά βασιζόταν σε τρία πόδια. Στην αιγυπτιακή και κυρίως στην ερμητική φιλοσοφία, στον νεοπλατωνισμό και σε κάποιες παγανιστικά στοιχεία των Κελτών, αλλά πολύ λιγότερο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως βασιζόταν στον Ερμήτο Τρισμέγιστο και στον Πλάτωνα και στον νεοπλατωνισμό. Ουσιαστικά τι γίνεται, βλέπουμε ότι όλη αυτή η γνώση υπήρχε στην Ανατολή, δηλαδή στη λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, άσχετα αν είχαν κλείσει ναοί, αν είχαν κλείσει φιλοσοφικές σχολές, κάποιοι ιερείς, ειδικά αυτοί που ξέρανε αυτό που λέμε σήμερα παλαιογραφία, γραφή, και ειδικά καλόγεροι, τα κείμενα αυτά όλα τα είχαν διασώσει σε παπύρους, αντιγράφοντας τα από τα αρχαία, τα οποία σιγά σιγά τα εξαφανίζαμε, έτσι. Αυτή η γνώση λοιπόν, και φυσικά θα υπήρχε και από κάποιους αυτοκράτορες, από κάποιους σοφούς της εποχής, λόγιους κτλ. Αυτή η γνώση λοιπόν φαίνεται ότι με το που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών η πόλη, πέρασε στη Δύση. Ναι. Και πέρασε στις μεγάλες αυτές οικογένειες, καθώς και στην Παπική Εκκλησία. Μα καταρχάς όλο τον πλούτο το πνευματικό από την Κωνσταντινούπολη με τις σταυροφορίες το μετέφεραν στην Ευρώπη και μετά σιγά σιγά ξεκίνησε και το αναγεννησιακό ρεύμα. Που είχε στο επίκεντρο η γνώση την αρχαία ελληνική σκέψη. Ναι, βέβαια. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι πάπες έχουν χάσει τη δύναμή τους, έχουν φύγει, έχει σταματήσει για λίγο η ιερά εξέταση, έχουν φύγει νομίζω στη Γαλλία. Όταν επανέρχονται στα τελευταία χρόνια της ιεράς της αναγέννησης, επανέρχονται οι πάπες στη Ρώμη, οι κανονικοί πάπες, όχι οι πάπες το τύπου Βοργίας, τύπου Λεόνε των Μεδίκων κλπ. Έτσι. Οι κανονικοί πάπες, ξαναρχίζει η ιερά εξέταση και έχει τον Τζορντάνο Μπρούνο στην πυρά. Τζορντάνο Μπρούνο, ξαναρχίζει...
ξαναρχίζει πάλι. Αυτός ο Τζορντάνο Μπρούνο ήταν μεγάλη φυσιογνωμία. Αυτόν μπορούμε να τον κάνουμε μια ειδική εκπομπή. Μια ειδική εκπομπή, γιατί αυτός είχε πει πράγματα. Πολλοί λένε ότι είχε μιλήσει και για το θέμα της σκιάς και άλλα πολλά. Λένε ότι ήταν ένα φοβερό μυαλό εκείνη την εποχή. Ναι, κατά σας εξήβρε την περίφημη μνημοτεχνική. Εγώ θέλω για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτά, για τους μάγους φιλοσόφους της αναγέννησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, εκτός από κάποια δικά μου υπάρχει μόνο ένα βιβλίο. Είναι «Η Μάγοι της Αναγέννησης» ή «Η Μάγοι Φιλόσοφοι της Αναγέννησης», δεν θυμάμαι, του Θεοδόσιου του Πελεγρίνη. Νομίζω ότι είχε βγει από τα ελληνικά γράμματα, δεν είμαι 100% σίγουρη. Είναι το μόνο βιβλίο που διδαχτήκαμε στη φιλοσοφική και το μόνο βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα που λέει αυτά που σας λέω εγώ. Μπορεί να μην λέει για τον κόσμο των Ευρύκων και για τους συγκεκριμένους πίνακες, αλλά αναφέρεται στο πώς λειτουργούσε ο μάγος χριστιανός της Αναγέννησης. Χριστιανός και μάγος ταυτόχρονα της Αναγέννησης και φυσικά φιλόσοφος. Το φιλόσοφος ισχύει για όλους. Δηλαδή, αν δεν ήσουν φιλόσοφος, δεν ήσουν τίποτα. Okay, τότε, με την είσοδο. Αυτό λέμε οι μάγοι φιλόσοφοι της Αναγέννησης. Με την είσοδο στο νέο έτος τότε, από το 24 λοιπόν. Καλά να είμαστε πρώτο Θεός. Να σου ευχηθώ και χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα και καλή χρονιά βεβαίως. Σε αυτό το σημείο. Και επίσης, να ευχηθώ σε όλη την Ελλάδα. Να προγραμματίσουμε, μια εκπομπή για τον Τζορντάνο Μπρούνο το 24. Τέλειο. Και να πούμε για την μνημοτεχνική. Είναι εξαιρετικό κομμάτι αυτό. Λοιπόν, Γεωργία, σε ευχαριστώ θερμά για την εκπομπή. Ήταν πολύ σημαντικά τόσα μας είπες. Και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ και που μου έδωσε την ευκαιρία και να μπορούμε να κάνουμε και άλλους πίνακες του Ποτιτσέλη. Να το κάνουμε. Ή να κάνουμε και μια εκπομπή για τον Ποτιτσέλη και να σου δείξω όλους τους πίνακες του και τους μυστικούς συμβολισμούς. Εκεί θα πάμε σε άλλα πράγματα βέβαια. Δεν θα μιλήσω. Δεν είναι πρόσωπο. Το 24 αυτά είναι... και για τους πίνακες. Και για τους πίνακες και για τον Τζορντάνο Μπρούνο. Έγινε. Λοιπόν, να σε καλά, καλά. Ναι, καλά να είμαστε. Να επιζήσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτός βοηθός και ελπίζω να τα ξαναπούμε με τον έτος. Να σε καλά, καλά χειμέρωμα, γεια σου. Καλά Χριστούγεννα. Ναι. Yeah. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και με αυτή την ενότητα της εκπομπής. Κάποια βίντεο στη συνέχεια και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τις επόμενες δύο ενότητες της αποψινής εκπομπής. Και επαναλαμβάνω να πούμε ξανά σε όλους και για όλους καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο, μακάρι σε ολοένα και περισσότερο κόσμο το μήνυμα το χριστουγεννιάτικο. Τη γεννήσεω του ανθρώπου που φέρνει την ελπίδα, τη χαρά να μιλήσει στι καρδιέ μικρών και μεγάλων, να γίνει καλύτερο ο κόσμο. Μακάρι έτσι μια ευχή, όσο ρομαντική και ουτοπική μπορεί να ακούγεται. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.